Pod Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωέ τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγγραφείς εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας. Στο τραπέζι των podcast σήμερα μια προσωπικότητα ιδιαίτερη ο Γιώργος Πανόπουλος που οι περισσότεροι από εσά θα τον θυμάστε ή θα τον ξέρετε ως δημοσιογράφο, ως άνθρωπο που σε κάποιο βαθμό μπορούσε να μας πει μέσω της αστρολογία το τι συμβαίνει στη ζωή μας. Όμως εδώ έχει έρθει σήμερα για να μιλήσουμε για το καινούργιο του βιβλίο το walk, η βαρβαρότητα της σωστή πλευράς της ιστορίας, walk culture μάλλον. Γιώργο, καλώς ήρθες. Γεια, yeah, <laughs> εδώ είμαστε, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. <laughs> και εγώ πάρα πολύ, πριν να μιλήσουμε για το βιβλίο. πολύς mm. Πολλοί κόσμος δεν ξέρει και θα ήθελα να το πούμε πριν αρχίσει αυτό το podcast κανονικά ότι τα τελευταία χρόνια ασχολείσαι με την είσαι, ε, ψυχοθεραπεία. Ε, ε, με την ψυχοθεραπεία, θα έλεγα επαγγελματικά καταρχήν Αχα. να το πούμε αυτό, mm -hmm. αλλά και πολύ πολύ ουσιαστικά παρατηρώντας mm -hmm. τον κόσμο. Με ενδιαφέρει. Είναι κάτι που κάθε τόσο εγώ αλλάζω και πίστα. Έτσι, ξεκίνησα από φιλοσοφική, πήγα στην δημοσιογραφία, έφτασα μέχρι εκεί που έφτασα Μετά ασχολήθηκα με την αστρολογία, όλα αυτά εντωμεταξύ τα σπουδάζω έτσι ναι. Είναι με την βούλα, δεν είναι έτσι Και την αστρολογία, έτρεχα στο Λονδίνο για να τη σπουδάσω μεταξύ. Και τα τελευταία χρόνια αποφάσισα ότι θέλω να κάνω κάτι με την ψυχοθεραπεία Οπότε έκανα ένα μεταπτυχιακό στην συνθετική ε, ψυχοθεραπεία και ξεκίνησα. Και πες μου κάτι, αυτή σου η νέα ιδιότητα έφερε το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα ή ήταν κάτι που θα συνέβαινε έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι ε, δεν το έχω σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια. Αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Δηλαδή άρχιζα και το παρακολουθούσα πολύ εντατικά πριν τέσσερα χρόνια τουλάχιστον. Στην αρχή με περιέργεια, μετά ανήσυχο και μετά με έναν μ, καλυμμένο τρόμο του τι ναι. συμβαίνει εκεί έξω. Ας εξηγήσουμε ευθύ αμέσω γιατί ναι. καλυμμένο τρόμο. Mm. Για τρέμο. Τι είναι ε, η, η walk culture, Είναι δηλαδή. η, η αυτή, Αφύπνιση. What σημαίνει ο αφυπνισμένη α, κουλτούρα. Αυτό λοιπόν είναι μία κίνηση η οποία στο δρόμο έχει γίνει ιδεολογία. Ξεκίνησε ω πολιτική ορθότητα. Έτσι, να αρχίσουμε να κόβουμε μερικέ λέξει, να είμαστε ευγενικοί με του ανθρώπου. Οκ, okay, μια χαρά, τέλεια. Και όλο αυτό στο δρόμο έγινε πάρα πολύ φανατικό. Και πήγε παντού. Ασχολείται δηλαδή με το φίλο, τη σεξουαλικότητα, τη φίλη, τον πολιτισμό, την κουλτούρα, τα πανεπιστήμια, τα παιδιά, τις γυναίκες, τους γκέι, τρανς, όλους. Τα πάντα. Αυτή τη στιγμή α, βρισκόμαστε στην αλλαγή ενός πολιτιστικού α, παραδείγματος της δύση. έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με όλο αυτό που συμβαίνει η Δύση πυροβολεί τα πόδια της. Ναι, ε... Ό,τι ξέραμε για διαφωτισμό, από κριτική του λόγου, λογική, ελευθερία του λόγου, σύνθεση, διάλογο, να πούμε, επιχειρήματα κλπ. Όλα έχουν τελειώσει όλα αυτά. Η λογική είναι εμπόδιο πλέον. Ναι, έτσι. Και η λογική επίσης δεν λέει τίποτα. Γιατί αυτό που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή πρεσβεύουμε τέτοιες κινήσεις είναι το συνέστημα. Πώ νιώθω. Mm -hmm. Αν νιώθω εγώ κάπω, δεν έχει σημασία η λογική αυτού του πράγματο ή η αλήθεια του το, 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 το μεταξύ μα, αλλά το αίσθημά μου. Λοιπόν, πολύ μεγάλη ιστορία η πολύ. λογική σε όλη αυτή την πραγματικότητα, τη νέα πραγματικότητα που ζούμε yeah. ε, περιέρεψες ε, πάνω κάτω το τι μας συμβαίνει yeah. που ε, είναι το, το κεφάλαιο 14 προς τα τελευταία του βιβλίου σου yeah. και πραγματικά διαβάζοντάς το ε, δεν είχα συνειδητοποιήσει έχεις κάνει κάτι εξαιρετικά χρήσιμο yeah. για τον αναγνώστη αλλά και αποτελεί εργαλείο και για εμάς τους δημοσιογράφους έχεις μαζέψει Όλο αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία σήμερα, όλες αυτές τις διαφορετικότητες που με έναν τρόπο όχι δημοκρατικό πολλές φορές mm -hmm. αντιδρούν και σε ένα βιβλίο. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο λοιπόν αυτό, αλλά βλέπω ότι πέρα από την... Και πολύ χρήσιμο είναι, συγγνώμη, ναι, ναι. που οι παραπομπές πια είναι με QR. Ναι, ναι. Μπράβο, ήθελα να το πω αυτό. Αυτό βέβαια. δηλαδή δεν χρειάζεται να ψάξει πουθενά. Mm -hmm. Τα link από εδώ, από εκεί ή να το κάνει κάτι. Είναι εκεί δίπλα, σε κάθε αναφορά μου σε ένα συγκεκριμένο γεγονό, υπάρχει και η πηγή την οποία μπορεί να τη δει. Αυτή η πηγή βεβαίω είναι όλε αυτέ οι πηγέ που έχω μαζέψει. Είναι ένα δεύτερο βιβλίο. Πραγματικά. Γιατί είναι άρθρα που ουσιαστικά βασίζεται αυτή η έρευνα μεταξύ άλλων. Έτσι. Αυτά τα άρθρα τα οποία αναφέρω μπορεί να έχουν άλλη οπτική από τη δική μου. Το καταλαβαίνω, εγώ, εγώ, ναι, ναι. Παίρνω νοήτε. μόνο την είδηση. Ναι, ναι. Έτσι μπορεί να διαβάζει και την άλλη οπτική. Ναι. Οι ειδήσει είναι και αυτέ επηρεασμένε από ναι. την πολιτική ορθότητα. Πολύ. Φοβόμαστε και ω δημοσιογράφοι να πούμε κάτι που δεν είναι πολιτικά ορθό πια. Το αντιμετωπίζω κι εγώ. Όμω λε κάτι πολύ ουσιαστικό για μένα. Λε ότι. Έχει μεταβιβαστεί πλέον ο πόλεμος των τάξεων που ξέραμε, mm -hmm. που τον είχαμε μελετήσει, που ιστορικά το είχαμε αναλύσει και με πάει σε ένα πολιτισμικό πόλεμο. Mm -hmm. Πολύ άγριο. Των ταυτοτήτων. Ακριβώς. Mm -hmm. ε, θέλεις να μας το αναλύσει λίγο παραπάνω αυτό. Να αρχίσουμε να μιλάμε λίγο με παραδείγματα. Ακριβώς, έτσι. Με, ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στα πανεπιστήμια δεν παρέχεται στη Δύση μόρφωση. Έτσι. Αυτό που βγαίνει πια από το πανεπιστήμιο είναι να γίνει ακτιβιστής... σε έναν στόχο. Στο κλίμα, στο σε, στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, στην τρανς ιδεολογία. Όλο αυτό το πράγμα και καθόλου τυχαία τα πανεπιστήμια και η μόρφωση, εξάγω στον Καναδά, αρχίζουν και πέφτουν σαν επίπεδο. Δηλαδή, δεν είναι η γνώση που παρέχεται ικανή να κάνουν πρωταθλητισμό ή, εν πάση μια γνώση η εν μια γνωση η οποια θα σου δώσει κάτι. Βγαίνει εκεί πέρα και αυτό που σε ενδιαφέρει είναι η διαφορετικότητα, πώ θα υπερασπίσει πάνω και το κλίμα, πώ θα χρησιμοποιήσει τα άρθρα στο γένος του τι στο γιατί έχουμε και καινούριο τώρα ναι, πόλεμο ότι ε, είσαι άντρα. Οπότε ε, θα χρησιμοποιεί το, ε, ναι. το του. Είσαι γυναίκα το τη. Ναι. Είσαι τρανς το. Είναι απίστευτο αυτό. Έτσι. Ή δεν θα ρωτά αν είσαι γυναίκα, θα ρωτά αν έχει επινοήσει. <laughs> Τέτοια πράγματα. Α, 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 αυτό το πράγμα έχει φτάσει. Και... Κάποιο θα το ακούει και θα σου λέει, μωρέ εντάξει, είναι κοινωνικά trends τώρα που θα περάσουν αύριο κλπ. Όχι, δεν είναι κοινωνικά trends αυτή τη στιγμή που θα περάσουν αύριο και είναι τη μόδα. Έρχονται για να μείνουν. Η ερώτηση, τι είναι γυναίκα. Είναι φοβερό, το αναλύει εξαιρετικά. Έτσι, δηλαδή, ξαφνικά έχουμε α, μπει στην, α, πώς το λένε, στη συζήτηση, τι σημαίνει γυναίκα. Το τι σημαίνει γυναίκα, ότι είναι τα χρωμοσώματα, τα άδε και είναι το ένα γενετικό και όλο αυτό το πράγμα, γεννάς παιδιά, δεν ισχύουν πια. Ναι. Έτσι, α, γιατί έρχονται οι τρανς α, που, που σου λέει και εγώ είμαι γυναίκα. Ναι. Η τρανς γυναίκα είναι γυναίκα. Έτσι όμως δημιουργούνται τρομακτικές παρενέργειες μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Είναι τόσο σοβαρό δε, το θέμα το τι είναι γυναίκα έτσι γιατί σου λέει η άλλη α, ότι δεν υπάρχει τώρα γυναίκε. είσαι στο φάσμα της γυναίκας είσαι λιγότερο, περισσότερο λίγο, όχι, αλλά γυναίκα έτσι η βιολο... δεν υπάρχει βιολογική γυναίκα ναι. οπότε πάνε και ρωτάνε ξέρω εγώ τον Σούνακ τον Τριντό, ε, πολιτικού. τι είναι γυναίκα και αν αρχίσουν και ρωτάνε ε, τέτοια πράγματα καταλαβαίνει ότι εδώ κάτι συμβαίνει όταν ναι. φτάνει σε τέτοιο αυτό. Δηλαδή, οι γυναίκες Και όταν μπορεί... δεν απαντάνε και αυτοί ναι, βέβαια, και οι πολιτικοί ηγέτε. Δηλαδή, λέγανε, είχαν στριμώξει τον Στάρμερ ναι. των εργατικών... και του λένε, μια γυναίκα μπορεί να έχει πέος... Και λέει, σα παρακαλώ, μην, μην κάνετε τέτοιε ερωτήσει. Και κάποια στιγμή λέει, Ναι, θα μπορούσε να έχουμε. Έγινε χαμό. Ε. Και μετά είπε, ότι Ναι, ρε παιδί μου, όχι, αλλά κατά 99% δεν έχουν. Άρα το 1% υπάρχουν γυναίκε με πέος Ναι, έχουν. Ε, ναι είναι, είναι απίστευτο αυτό ο παραλογισμό. Mm. Γιατί μόνο ως έτσι μπορούμε να το δούμε, όπου τελικά πιστεύω ότι χάνουν όλοι. Ε, βέβαια, χάνουν όλοι. Ξέρεις ποιο είναι το, το, το αποτέλεσμα όλης αυτής της πίεσης που ξαφνικά στα πανεπιστήμια λέει ότι ξέρεις, η δυτική κουλτούρα είναι σεξιστική, είναι απεικιοκρατική, είναι χάλια, πρέπει να την καταστρέψουμε, να μην μιλάμε για τον Σέξπιν, να μην μιλάμε για τον Πλάτωνα, ναι, να μην είναι αυτό. Όλα αρχίζουν από το έτος 0 που είναι το 90 όταν αρχίσαμε να ασχολούμαστε με όλες αυτές τις ιστορίες. Άρα ο δυτικός πολιτισμός αρχίζει και εξοβελίζεται από τα πανεπιστήμια ως καταστροφικός και βλασ λαπτικός, ένα. έτσι, αρχίζουμε λογοκρίνουμε βιβλία, αρχίζουμε και πετάμε πράγματα, ο Μπάχ ήταν, πώς το λένε, λευκός, και ο και πού είναι οι μαύροι, και πού είναι, ναι. όλο αυτό το πράγμα, ουσιαστικά δημιουργεί ένα κενό, σαν να μην έχουμε ιστορία, σαν να πρέπει να γεννηθούμε τώρα, αυτό με φανατισμό όμως, έτσι. Είναι απίστευτο. Όχι με διάλογο. Και ακολουθεί και η λογοτεχνία... Που μπορώ να μιλήσω κι εγώ από το τη μεριά μου. Ακολουθεί και η παγκόσμια λογοτεχνία τα τελευταία mm. χρόνια να ξαναγραφτεί η ιστορία με έναν τρόπο που θα είναι πολιτικά ορθός Είναι το φοβερό οποίο σημαίνει αυτό το πράγμα. να απαλείψουμε ολόκληρα κομμάτια μέσα από τα βιβλία, φράσεις, λέξεις, ακριβώς. τα οποία δεν κάνουν. Και αυτό λέγαμε προηγουμένως, ότι ο Μπράντμπερι από το 1976 είχε πει ότι α, ακούγοντας συνέχεια τις μειονότητες, ότι δεν θέλουν τις τάδε λέξεις, τις τάδε φράσεις, γιατί αισθάνονται ότι προσβάλλονται, και τα βιβλία αρχίζοντα να αφαιρούν οι συγγραφεί από τα βιβλία του διάφορε τέτοιε φράσει, θα φτάσουμε κάποια στιγμή να κυκλοφορούν βιβλία με λευκέ σελίδε. Γιατί κάποιο θα θίγεται μέσα από αυτά που γράφει κάποιο άλλο. Ε, να κυκλοφορούν ανάπηρε σκέψει. Δεν ξέρω, πρέπει να το πω. Το ανάπηρο είναι και αυτό. Mm. Ναι. Αυτό δεν είναι, είναι φοβερό, ε, ότι υπάρχει αυτολογοκρισία. Ναι ακριβώ. Είμαι συνέχεια και, και εγώ στο το κάνω συνέχεια. Ναι, ε, Κάποιο είπε, δεν θυμάμαι ποιο, ότι κάθε φορά που βγάζουμε μία τέτοια λέξη από τη γλώσσα μα, σημαίνει μία αποτυχία τη κοινωνία. Ναι, είναι τρομερό αυτό το πράγμα όμω να, να, το, να το λύσει. Ναι, και να το λύσει. Ε, θέλω λίγο να σα πω μόνο mm -hmm. ότι σε αυτό το βιβλίο εδώ, το Walk Culture του Γιώργου Πανόπουλου. Τι θα βρείτε, θα τα πω έτσι πολύ γρήγορα, θα μιλά για την πολιτική ορθότητα και την τυραννία των λίγων, για το πώς ξεκίνησε και όλη την ιστορία και την προϊστορία, για το του που θα μας τα πει και mm -hmm. λίγο αργότερα, Kevin Spacey. Αυτό το όνομα, ποτέ mm -hmm. δεν πίστεψα ότι είναι ένοχο εδώ πέρα ε, να λέει <laughs> ναι. Ακύρωση, άλλο, cancel culture, αυτό που λέγαμε πριν mm -hmm. Ότι φεύγουν ολόκληρα κείμενα, ολόκληρα Αυτό φεύγουν μωρέ, ναι. από την, από την θα κρίστη Απίστευτο, έτσι. δέκα δηλαδή, μικροί νέγρι νέ, Δέκα <laughs> μικροί να μην το πούμε <laughs> νέγρι ναι. Και τελευταία να μην πούμε χοντρίτ, ναι. αυτό δηλαδή καταλαβαίνετε, εντάξει, στην Ελλάδα έρχονται όλα και ω γελιογραφία. Έχει ένα εξαιρετικό κεφάλαιο για το τι σημαίνει στην Ελλάδα. Λοιπόν, ναι, ναι. θα πω πολύ γρήγορα: Το βιβλίο περιέχει Να στήσουμε για το Ισλάμ, πολύ σημαντικό κεφάλαιο για μένα, ειδικά αυτή την περιοδο mm -hmm. ε, με τον πόλεμο στο Ισραήλ για τα παιδιά άλλο, ε, μεγάλη, με άλλη μεγάλη υπόθεση που σε απασχολεί πάρα πολύ στο βιβλίο φαίνεται πάρα Γιατί πολύ έντονα. Γιατί αρχίζει η κατήχηση ναι. όλων αυτών των σεξουαλικών ε, της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που χρειάζεται σαφώς εννοείται αλλά δεν μπορείς να πεις τώρα τριών χρονών να πηγαίνει το παιδάκι στον υπηαγωγείο και να αρχίζει να τους μιλάς για τρανς ότι δεν είσαι αγοράκι, δεν είσαι κοριτσάκι δεν θα, σε, ε, δεν θα σου δίνουμε όνομα και θα το αποφασίσει εσύ είναι το φίλο σου ναι. μεγαλώνοντας ναι. ή πια να φέρνουμε από την άλλη πλευρά αν ένα αγοράκι παίζει ε, με γυναικεία, παίζει ξέρω με κούκλες ή ότι είσαι γκέι, έτσι, ή... α, αυτό το πράγμα που κάναμε αμάν και πώς για να ναι. το αποβάλλουμε ότι δεν πειράζει ένα αγόρι, φυσικά αν θέλει να παίξει ένα αγόρι με κούκλες ποια χαρά είναι ή με μία, ε, πώς το λένε, ε, ε, ένα κορίτσι με τρενάκια ή οτιδήποτε. Λοιπόν, εδώ ξαναπάει αυτό ότι αφού πια το αγοράκι α, θα παίξει με γυναικεία παιχνίδια, σε εισαγωγικά τα γυναικεία παιχνίδια, άρα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε κατευθείαν ω και... κοριτσάκι. Ναι, 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 είναι ναι, τρομερό αυτό. Και που να σημαίνει. το αναρχίσουμε, να του κοινωνικά ω κοριτσάκι και όλο αυτό το πράγμα μέσα στο δημοτικό αυτό το αγοράκι να το λέμε κοριτσάκι στο σχολείο, ο δάσκαλο να το αντιμετωπίζει ω κοριτσάκι και το σπίτι να μην ξέρει τίποτα, ένα περίεργο φαύλο κύκλο. Mm. Ε, μιλάς για αυτή η συμμαχία των, των διαφορετικών. Mm -hmm. ε, πολύ ενδιαφέρον και αυτό το κεφάλαιο για το τι είναι γυναίκα που λίγο πολύ είπαμε. Mm -hmm. ε, το κυνήγι των μαγισσών. η mm -hmm. ε, Είναι έτσι. απίστευτο αυτό. Ε, τι έχει πει η mm. τι, τι, ε, τι είπε πια είπε. η γυναίκα, <laughs> έλεγα. <laughs> <laughs> έλεγα. <σέβαια> ότι, ξέρεις, ότι υπάρχουν γυναίκε. Συγγνώμη και άντρε. Υπάρχουν ναι, βιολογικέ ναι, ναι, γυναίκε ναι, ναι, και, και άντρε. Ναι, είναι τρομερό. Ε, τι είναι να το πούνε, δηλαδή εδώ μοτσάρουμε ναι. σε κάθε πράγμα που δεν μα αρέσει ένα φοβικό από δίπλα. Τρανσοφοβικό, ομοφοβικό, χονδροφοβικό, ναι. ναι, ναι, ναι. Ισλαμοφοβικό. Ό,τι πια έχεις μία αντίρρηση και λε ρε παιδιά, να το συζητήσουμε, είσαι φοβικό. Ναι, ναι. είναι το Και τελειώνει. Τρομερό, και, αυτό τελειώνει. Πράγμα. και τε, ε, και νιώθεις κι εσύ, μήπω είμαι φοβικό. Ναι, ναι, σε βάζω μια τέτοια θέση. Ναι. Και τώρα με την Ρόλινγκ που είναι χρόνια όλο αυτό το πράγμα. Έχει γράψει για τις τρανς ότι είμαι δίπλα, ότι ναι, τι καταλαβαίνω, είμαι μαζί του κλπ. Και επειδή λέει ότι υπάρχουν γυναίκε παρόλα αυτά, ξέρει, θα πρέπει να υπερασπίσουμε τι γυναίκε για πολύ συγκεκριμένου λόγου που θα πούμε ίσω παρακάτω, είναι ότι είσαι φοβική και αρχίζουν και τις καίνε τα βιβλία, δεν την καλούν στι ίδιε τι πρεμιέρε των ταινιών τη. Ναι, να οι πρωταγωνιστέ της την εκθέτουν και τη λένε ότι είναι φοβική και δεν θέλουμε να την ξέρουμε. Mm. Και είναι τα βιβλία τη. Είναι, είναι απίστευτο. Είναι αυτό που συμβαίνει, που συνέβη σε αυτή την περίπτωση και σε άλλε περιπτώσει mm. που υπάρχουν βέβαια. Άλλα κεφάλαια παρακάτω. Για το ρατσισμό πέθανε, ζήτω ο αντιρατσισμό. Mm. Οι διασημότητε ω πολιτικά πρόσωπα. Α, α, άλλη υπόθεση mm. μεγάλη. Mm. Εμπρό για το νέο έτο 0 Να ξαναγράψουμε την ιστορία λοιπόν. Mm. Η πορνογραφία τη κλιματική αλλαγή. Στέκομαι. Mm. Παρακαλώ. Ναι. Οκ, okay, εδώ βλέπουμε συνέχεια πάλι χθε, νομίζω τις τελευταίες μέρες πήγαν πάλι σε πίνακες και τους, αυτή τη φορά σπάσανε το, το, το τζάμι το απ' έξω έτσι Απίστευτο. στο Πόιλ, εναντίον της του περιβάλλοντος για την κλιματική κρίση παιδιά σε ιστερία όμως φοιτητέ το κάνουν αυτά φτάνει οι άνθρωποι σε κατάσταση ιστερίας, Πάνε και ανεβαίνουν γέφυρε, ουρλιάζουν, κολλάνε τα χέρια του σε, σε, στην άσφαλτο, πέφτουν σε αυτοκίνητα. Όλο αυτό το πράγμα δηλαδή είναι ένα τρομακτικό βεβαίω. Ποια είναι αυτά τα παιδιά, έτσι, τα οποία ουσιαστικά σταματάνε τους εργάτε και τα. Πώ το λένε, και τα αυτοκίνητά τους για να πάνε στη δουλειά τους και πέφτουν στους δρόμους είναι φοιτητέ που έχει γίνει έρευνα της μέσης και ανώτερης εισοδηματικής τάξης έτσι, ναι. τα οποία πληρώνουν στα πανεπιστήμια 10 και 20.000 χιλιάδες λίρες το χρόνο το λιγότερο. που έχουν χρόνο να πάνε εκεί έξω και να, κάνουν, να ρίξουν εμπογές σε διάφορους ναι, ε, ναι, ε, πίνακες απίστευτο, απίστευτο. Έτσι. και μετά Πας στο πολύ ζουμί της ιστορίας, στο τι μας συμβαίνει mm -hmm. και ερχόμαστε στη χώρα μας. Mm. Η Ελλάδα ένα κενό. Ναι, γιατί όλα τα πράγματα στην Ελλάδα έρχονται πολύ καθυστερημένα έτσι και έρχονται και ως παροδία. Ναι, yeah, έτσι. ναι το βλέπουμε. Δηλαδή το βλέπουμε τώρα μέσα στα πολύ εύκολα. Ας πούμε. Βλέπεις στα, στο Facebook που για να μην βάλουν τώρα το «ουδέτερο» βάζουν ένα το «ατ», το παπάκι. Ναι, το βλέπω. Έτσι. Και βλέπεις τώρα κάτι λέξεις με ένα παπάκι από δίπλα, το οποίο ουσιαστικά είναι άντες, γυναίκες και «ουδέτερο». Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Δηλαδή, για να ουδετεροποιήσουμε το μεταξύ τη την, την γλώσσα, η γλώσσα αντιστέκεται. Δεν μπορείς να λες «τα φοιτητά». Ναι. Τι σημαίνει «τα φοιτητά»؟ ναι, εντάξει, αντιστέκεται όλα δόκιμα ε, μοιάζουν. Έτσι, δηλαδή έχουμε μπει μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, σε αυτή τη δίνη, δειλά-δειλά, έτσι, όχι ακόμα με φόρα, αλλά και εδώ υπάρχει ο, ο απόϊχος. Αναρωτιέμαι τι θα συμβεί όταν φτάσουν εδώ πέρα ως νομολογίες, διρεκτίβες, πώς το λένε, νομοσχέδια κλπ, έτσι. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα γίνει μέσω κάποιας ευρωπαϊκής νόρμας, ε, ναι, κάπως ναι. έτσι. Ξέρεις, διαβάζοντας το επίμετρό σου, ταυτίστηκα πάρα πολύ. Mm. Γιατί νομίζω ότι και πολλοί άλλοι άνθρωποι που θα το διαβάσουν θα ταυτιστούν. Διότι πάνω απ' όλα δηλώνει ε, την αδυναμία μας να επεξεργαστούμε όλο αυτό, το, το φαι... αυτό που ισχύει τώρα. Αλλά και προσπαθώντας να να δούμε προς τα που προς τα που κάποια στιγμή θα κάτσει μπάλα ξέρεις ποιο είναι το 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 κακό μέσα σε όλο αυτό το πράγμα ότι σε αυτή τη δράση η οποία πάει να περάσει με νομοσχέδια mm -hmm. και λοιπά. δηλαδή να σου δώσω ένα παράδειγμα στην uh, Καλιφόρνια πάει να περάσει ένα uh, νομοσχέδιο έφτασε δηλαδή το οποίο έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το έχουμε στο βιβλίο και με... Δεν είναι υπερβολή δηλαδή αυτό που θα πω. Ναι, παιδί. Λοιπόν, <laughs> αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο έλεγε ότι ένα παιδί 6-7 χρονών το οποίο θα αποφασίσει ότι ανήκει σε ένα άλλο φίλο από αυτό που έχει γεννηθεί οι γονείς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν χωρίς καμία αντίρρηση είναι απίστευτο. ως αυτό το φίλο που αυτό το 6-7 χρονο παιδί θα δηλώσει αν δεν το κάνουν το παιδί μπορεί να τους καταγγείλει οι γονείς, και να τους το πάρει η πρόνοια το παιδί να τον αλάβει δηλαδή το κράτος έτσι το παιδί το οποίο ουσιαστικά λες ξέρεις έλα Μιχαλάκη μου εδώ πέρα να δούμε τι είναι αυτό που λες ξέρεις, να, έλα να το σκεφτούμε ναι, ναι. να μιλήσουμε ξέρεις, τι είναι αυτό που έχεις στο μυαλό σου τι φαντάζεσαι τι είναι. όχι αυτά είναι τρασοφοβικά και ουσιαστικά θα πρέπει να τιμωρηθεί γι' αυτό με το να σου πάρουν το παιδί. Αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν πέρασε Είναι από πίστη. την Γερουσία και σταμάτησε στον κυβερνήτη που για διάφορους λόγους είπε όχι. Κανονικά όμως θα μπορούσε να και επίκειται και ίσως θα γίνει αργότερα σε μια άλλη πολιτεία και θα περάσει. Και ουσιαστικά να σου κρατικοποιήσουν το παιδί, επειδή ουσιαστικά ανησυχεί για το τι κάνει. Ξέρεις, μερικές φορές μιλάω και αισθάνομαι σαν να είμαι απόστρατος. <laughs> δηλαδή, ο στρατηγός που λέει, κοίτα ρε παιδί yeah. μου, τα αυτά σε αυτή την εποχή και εμείς στην εποχή μας κλπ. Αλλά είναι με μια τέτοια υπερβολή αυτό που συμβαίνει. Έχεις ένα, μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση στον βιβλίο. Uh -huh. Η νίκη της walk ιδεολογίας νίκησε, πιστεύεις, η walk ιδεολογία. Ξέρεις, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή γενικεύεται. Mm -hmm. Γιατί γενικεύεται, γιατί την έχουν υιοθετήσει οι μεγάλες εταιρείε, κρατικοί θεσμοί ιατρική σύλλογη δηλαδή αυτό το πράγμα απλώνεται αυτή τη στιγμή αυτό το άπλωμα ωστόσο που έχει μια βία μέσα έτσι και λέει ότι όχι αυτό είναι κατεβάζουμε εμεί τις δέκα εντολές σαν δόγμα και εσείς θα πρέπει να τις υιοθετήσετε ναι. γιατί αν δεν τις υιοθετήσετε είσαστε στο λάθος στη λάθος πλευρά της ιστορίας ναι. Αυτή η βία που έ... με την οποία έρχεται η walk έτσι όλη αυτή η κίνηση που έχει γίνει ιδεολογία όπως λέμε έχει αντίδραση αρχίζουν και αντιδρούνε αρχίζουν τα συντηρητικά αντανακλαστικά και ορθώνονται και τι συμβαίνει σε όλο αυτό το πράγμα. Πηγαίνουμε προ τα πίσω. Είναι τρο... Ναι, συμβαίνει αυτό, και αυτό. Αυτό δηλαδή το οποίο για να αντισταθούν σε αυτό, πηγαίνουμε ακόμα πιο πίσω και με, με αυτόν τον τρόπο τέλειωσε και απαγορεύτηκε η έκτρωση στην Αμερική. Ε, κάπως έτσι. Μετά ναι. από αυτό, πήγανε να πούνε ότι να καταργηθεί και ο γκέι γάμο. Βάλανε δικλίδες ασφαλείας ώστε να μην συμβεί όλο αυτό το πράγμα mm. τελευταία στιγμή. Ενώ 600 σχέδια, νομοσχέδια έχουν περάσει στις 50 πολιτείες της Αμερικής τα οποία ουσιαστικά πηγαίνουν τα πράγματα προς τα πίσω. Απαγορεύοντας drag shows ξαφνικά στις, α, σε διάφορες πολιτείες. απαγορεύοντα βιβλία, λέξεις. Ε, με μια υπερβολή τρομακτική, ότι α, ναι, σε ένα βιβλίο στο ΤΑΔΕ, ας πούμε, υπάρχει ε, μια υπόνοια ότι αυτό το αγοράκι μπορεί να είναι και ομοφιλόφιλος, Να το καταργήσουμε αυτό το βιβλίο. Είναι, είναι ο παραλογισμός. Οπότε τραβάει ο ένα από εδώ, ναι, τραβάει ναι, ναι. ο άλλος από πίσω και το αποτέλεσμα mm. είναι προ τα πίσω. Γιώργο, αναρωτιέμαι πέρα από το βιβλίο, αλλά και με την ιδιότητά ω ψυχοθεραπευτή, πώ βλέπει πλέον να διαμορφώνονται και οι σχέσει των δύο φίλων. Διότι υπάρχει Πενέλευα... μια τρομερή αμηχανία. Πο, Πολύ. Πώ δεν μην υπάρχει. Φυσικά και υπάρχει αμηχανία. Ποιο είναι ο καθένα καταρχά. Τι τι σημαίνει άντρα και τι σημαίνει γυναίκα. Δεν ξέρουμε πλέον ότι ποιο είναι η γυναίκα και ποιο είναι άντρα. Τι τι αποτελεί τον άντρα και τι είναι η γυναίκα μέσα σε αυτό. Εφόσον ξέρει, οποιοδήποτε μπορεί να αυτοαποκαλεστεί γυναίκα. Αυτό είναι το καινούργιο, Ότι είναι, αφού το λέω, έτσι και είναι. Έτσι αποφασίζω εγώ ότι δεν δε, δε με λένε Γιώργο, με λένε Ελένη. Και από σήμερα είμαι γυναίκα και με λένε Ελένη και φοράω. Είμαι μεμούσια και φόρεμα. Και εσύ καλείσαι αυτό το πράγμα να το αποδεχτεί αναντήρητα. Και βεβαίω να το δεχτώ ότι για σένα μια χαρά. Ξέρει, okay, Άμα θέλει να είσαι ό,τι θέλει, σκυλή, γάτα, άντρα, γυναίκα, παιδί το οποίο όλα αυτά τα άντρε και αυτά δεν τα λέω τυχαία, γιατί τα λένε παιδάκια στα, στα σχολεία της, της Αγγλίας. Και λέει το παιδάκι στην Αγγλία ότι θέλω, είμαι σκυλί και θέλω να μου συμπεριφέρεσαι ως σκυλί. Ε, λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα, ενώ είναι ευκαιρία να το μιλήσουμε, οκ, okay, μέσα είμαι, να το μιλήσουμε, mm -hmm. να πούμε τι είναι, τι σημαίνει σήμερα να είσαι άντρα και τι σημαίνει σήμερα να είσαι γυναίκα. Οκ, okay. οι άλλοι δεν θέλουν, Ε. Σου λέει εγώ σου έχω έτοιμο το manual που γυναίκα για μένα δεν υπάρχει. Έτσι. Δέξου το. Ε, ένα άλλο που με απασχολεί και, έτσι το, και διαβάζοντας το βιβλίο σου έτσι μου γεννήθηκαν πολλές ερωτήσεις είναι αν ε, οδηγούμαστε ακόμη περισσότερο σε μία μοναξιά. Δεν είναι αυτή η πολυδιάσπαση. Ακριβώς. Συνέχεια ο καθένας αποτελεί πια ένα νησί και δημιουργεί όχι απλώ πολυδιάσπαση. Χιλιάδε γκέτο. Mm -hmm. Ο καθένα μόνο του. Έτσι, εγώ αυτό που ακαλούμε αυτό, εσύ το άλλο, το άλλο. Πού θα συναντηθούμε εμεί, Η πανδημία έτσι. στην οποία. οποία... Επιδίνωσε τα πάντα. Επιδίνωσε τα πάντα. Έτσι. Εκεί πια ήταν το. το, 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 το η μεγάλη έκρηξη. Μπορώ να πω ότι σε διάβαζα συνεχώς και ανελπώς... από τις αναρτήσεις σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης... Ε, σαν να διάβαζα ένα ημερολόγιο mm. ενός ανθρώπου... Mm. που έχει μπει για τα καλά μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα... και προσπαθεί, βρει ένα σωσίβιο για να ε, επιβιώσει. Mm. Και αυτό το σωσίβιο, μέσα σε όλο αυτό ζούμε σε, μια, σε κοινωνίες που α, ουσιαστικά αναγορεύουν την τροτότητα και τη θυματοποίηση σε υπέρτατες αξίες. Αυτό που οι προηγούμενες γενιές προσπαθούσαν και είχαν την αντοχή ως μια υπέρτατη αξία έχει εξαφανιστεί. Είναι δρομελό, δεν έχει σημασία και... η αντοχή. Δεν με νοιάζει τώρα αν και πώς τα κατάφερες. Με νοιάζει Πόσο δυστυχισμένα και πόσο απέσια και πόσο θύμα υπήρξε. Α μιλήσουμε για τον Ετσι; γιατί είναι σχετικό, βέβαια. Α, α, αυτό το πράγμα. Ο καθένα αισθάνεται την ανάγκη να, να μην μιλήσει για, την, α, για τον αγώνα του και την προσπάθειά του, αλλά για την δυστυχία του περσέ, για την ίδια. Δηλαδή, mm -hmm. πόσο δυστυχισμένο είμαι, λυπηθείτε με. Κοιτάξτε τι έχω περάσει εγώ, ο Άγιο Σεβαστιανός με τα χίλια βέλη. Και αυτό το πράγμα η κοινωνία όχι μόνο το αποδέχεται, το θεωρεί και εξαιρετική α, αποκάλυψη. Ότι να κοίτα τι έχει περάσει αυτό ο άνθρωπο. Ε, βέβαια, γιατί έχει τρει χιλιάδε like από κάτω. Α, αυτό. Ακριβώ αυτό είναι το πράγμα. φοβερό. Ενώ η αντοχή που είναι, ξέρει, αντέχω, παλεύω, αγωνίζομαι, προσπαθώ, πάμε κι άλλο. Όχι, δεν είναι. Δηλαδή, όσο πιο. Ο, θύμα έχει υπάρξει τόσο και το καλύτερο. Εκεί ανεβαίνει η σκάλα του πόνου. Το, ναι. Γιώργο θα σου δώσω το βιβλίο σου και mm. θέλω ε, να μας κάνεις τη χάρη Αμέ. να διαβάσει ε, μία παράγραφο και μια σελίδα, μάλλον θα έλεγα, από το επίμετρο, το εξαιρετικό mm. επίμετρο που είναι μέσα. Οκ. Okay. Να πάω προς το τέλος μάλλον διαβάσω το κάτι από το τέλο. Τι συνέβη και φτάσαμε στην ηθική και βιολογική ποινικοποίηση οποιασδήποτε επιθυμίας, χαράς, εμονής; πάθους, παρέκκλησης, ιδιαιτερότητας, ανάγκης, αντίδρασης και συμπεριφοράς που δεν συμβαδίζει με μια νέα κανονικότητα, διαταράσσοντας όλο και περισσότερο την ανθρώπινη φύση, οικοδομούμε μια υγι Από το υγεία, έτσι. Πάμε ξανά να το πούμε. Οικοδομούμε... Μια η υγι... Έλα να το πούμε δύο-τρει φορέ. Η Γεωνολογική. Μα υγι... τι γράφει και εσύ, Χριστιανέ μου. <laughs> Θα το σβήσουμε αυτό. Okay. Η Γεωνολογική. Οικοδομούμε μια κοινωνία υγεία κατά τον Τεριντά, κοινωνία χωρί πάθη, χωρί συγκρούσει, χωρί προσβολέ χωρίς λεκτικές μορφές βίας, χωρίς κινδύνους, χωρίς ομότητα. Μια νεκρή και αποστηρωμένη κοινωνία. Τα λόγια των άλλων ανθρώπων μπορούν να σε τραυματίσουν. Το σεξ πρέπει να έχει συμφωνημένες προδιαγραφές. Το σφύριγμα στο δρόμο είναι ένα στιλέτο στην καρδιά της αυτοεκτίμησής σου. Καλύτερα να κρυφτεί σε έναν ασφαλή χώρο που σε προφυλάσσει από δυσάρεστε ιδέε, εντάξου σε ένα γκέτο, υιοθέτησε τι σωστέ αντωνυμίε και κάλεσε την αστυνομία αν κάποιο ονομάσει τον άντρα άντρα και τη γυναίκα γυναίκα. Για μένα το να γίνω θρύψαλα ήταν η μοναδική ευκαιρία που είχα για να τα καταφέρω στη ζωή μου. Τα πράγματα άλλαξαν εντελώ. Όταν όμω αντιμετωπίζει το κύμα τη εποχή που έρχεται κατά πάνω σου, έχει δύο επιλογέ. Ή να κολυμπήσει ή να πνιγεί. Παλεύω με τα κύματα, ησυχάζω που ακούω και άλλου δίπλα μου να κολυμπάνε και ονειρεύομαι μια ανακτή. Θα σε ρωτήσω, ε, ακούγοντα αυτό το απόσπασμα από το επίμετρό σου, μια πιο προσωπική ερώτηση, αν μου mm -hmm. επιτρέπει, που ναι. όμω ταυτόχρονα έχει να κάνει και με την, ε, ε, μια εποχή ολόκληρη. Έζησες την εποχή ηλουστρασιών της Ελλάδας, uh -huh. γνωστός αρθρογράφος σε πολύ γνωστά περιοδικά. Μιλάς για τη δεκαετία του 90. Ακριβώς. Uh -huh. ε, περιοδικά που διαμόρφωσαν ε, <laughs> πολύ κόσμο. Και βλήθηκαν. Ε, ναι. Βλέποντας έτσι από απόσταση όλη εκείνη την εποχή, ε, πώς τη βλέπεις? Ήταν... Είναι ένας άλλος κόσμος. Mm. Δηλαδή είναι άλλος κόσμος, άλλος πλανήτης, άλλη ζωή ε, η δεκαετία ε, της, ε, της χώρας δηλαδή, τα 90's για την Ελλάδα ήταν μια εποχή στην οποία αισθανόζουν ότι αχ, επιτέλους γινόμαστε και λέ, Ευρώπη. Ε, είμαστε και εμείς ε, Λονδίνο, Παρίσι, Αθήνα Νέο Υόρκη ε, αισθανόμαστε μια ευχαρίστηση και μια δεξιά ότι επιτέλους αντί να βρισκόμαστε συνεχώς στην άκρη βρισκόμαστε στο κέντρο των πραγμάτων συμβαδίζουμε με τις άλλες χώρες έχουμε μία δύναμη προς τα εμπρός που θέλουμε να, να αλλάξουν πράγματα στην Ελλάδα γινόντουσαν προσπάθειες και όλο αυτό το πράγμα μετά μπαπ κλάταρε έτσι έγινε ένα πυροτέχνημα wow, Οκι okay. κοίτα τι είμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε που πάμε έτσι. Και μετά όλο αυτό το πράγμα ίσωμα. Λίγο λίγο δηλαδή μετά το 2000 και σταδιακά και μέχρι το 10 στην καταστροφή α, χάσαμε αυτό που πήγαμε να καταφέρουμε σε αυτή την δεκαετία. Δεν λέω ότι δεν είχε προβλήματα, δεν λέω ότι δεν υπήρχαν φτωχοί, δεν λέω ότι δεν, τα είχαμε λύσει όλα. Αλλά έδειχνε μια δυναμική στο ότι ρε παιδί μου πάμε, κάτι θα γίνει. Να. Κάτι γίνεται, τα καταφέρνουμε. Ναι, κάτι θα γίνει θα δεις... που λέει και ο Χρήστος Οικονόμου... Mm. πάντως φτάνοντας τώρα στο 2023... πρώτον πυλών το 2024... Mm. πώς βλέπεις γύρω σου... την ελληνική κοινωνία... να έχει εξελιχθεί... ή να εξελίσσεται... Δεν ξέρω... εκεί που λες δόξα το Θεό Παναγιά Βοήθα... εκεί που κάτι πάει να πάρει μπρος... μετά κάνουμε ένα βήμα μπροστά... δύο πίσω... και αυτή τη στιγμή τα πράγματα, δεν, δεν, δεν έχεις πολλά πράγματα να πιαστείς. Δεν υπάρχει κάτι σταθερό και να πεις ότι, ρε παιδί μου, αυτό, στη χώρα μου εδώ πέρα, είμαι υπερήφανος γι' αυτό. Ή θέλω να κάνω αυτό, να καταφέρω κάτι. Είναι σαν να, έχει πέσει μια, α, σαν να έχουμε φάει μία μπάλα του μπάσκετ στο κεφάλι, mm -hmm. σε ένα διαρκές σοκ και απορία, ότι τι θέλω εδώ, πού έχω βρεθεί εδώ. Έτσι. Δηλαδή ένα, 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 ίσωμα γύρω γύρω χωρίς κάπου να πιαστεί ο ένας με τον άλλον. Όχι μόνο δεν έχουμε έρθει πιο κοντά οι άνθρωποι μεταξύ μας, μέσα στην κρίση, μέσα σε όλα αυτά που έχουμε περάσει, αλλά απομακρυνόμαστε με ταχύτητες φωτός πια, έτσι. Δηλαδή εδώ είναι ο, 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 ο σώζων εαυτόν σωθήτο. Ακριβώς. Ε, δεν μπορεί να προχωρήσει μια κοινωνία με το σώζων εαυτόν σωθήτο. Χρειάζεται ε, το, το χέρι και την ανάσα του διπλανού. Κάτι να νιώσει την ζαστασιά, ότι ρε παιδί μου, είμαστε εδώ πέρα, υποφέρουμε μαζί! Εδώ έχει γίνει και το, το να υποφέρει μέσα σε όλο αυτό, ενώ η τροτότητα έχει γίνει μεγάλη αξία. Από την άλλη, είναι ότι ένα φτωχό ή ένα που δεν έχει πια είναι υπεύθυνο για τη φτώχεια του. Τυραννία τη αξία, που λέγαμε. Έτσι. Δηλαδή, α, δεν σε φτάνει η φτώχεια όλοι είναι, σου. Ναι, ναι. Είναι ότι θα πρέπει να δικαιολογηθεί και να την κρύψει κιόλα. Είναι, κιόλας, είναι πολύ ουσιαστικό αυτό α, που λέμε. και το πράγμα, δηλαδή, γιατί είσαι φτωχό, γιατί δεν σπούδασε, γιατί δεν προσπάθησε αρκετά, γιατί δεν είχε ιδέε, γιατί, πώ το λένε, όλο αυτό το πράγμα, η προσπάθειά σου ήταν ελλειπή και εσύ για τη φτώχεια σου. Γιατρέ μου τελειώνοντα. Έχουν να, έχει να μας διδάξει κάτι το αχανέ σύμπαν. Το, το αχανέ σύμπαν, μάλλον ο άνθρωπος, είναι για το μαζί. Έτσι. Δεν είναι για το χώρια. Είναι θέλουμε ο ένας τον άλλον δίπλα. Το, το λέω και το ξαναλέω. Το μαζί θα μας σώσει. Ο άνθρωπος τον άνθρωπο θα μας σώσει. Με αυτό το πολύ ωραίο και πολύ ουσιαστικό και πραγματικό και ε, ρεαλιστικό ακριβώς αυτό ε, μήνυμα ε, τελειώσουμε αυτό το podcast. Θα έπρεπε να κάνουμε πολλά πολλά podcast μαζί. Γιώργο Πανόπουλη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Και εγώ πέρασα πάρα πολύ γρήγορα. <laughs> ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ακούσατε το podcast συγγραφή εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod το καλό να ακούγεται.